Γιατί τρελαίνονται μωρό μου οι κολλητοί σου. Κι όλο σου λέμε πως δεν ταιριάζω εγώ μαζί σου. Αφού είναι άγκυροι στα πόδια μας μπλέκονται, η φυσική το λέει τα αντίθετα πως έλκονται. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από Λονδίνο, κι εγώ να αράζω μ' αναφέρω καπουτσίνο. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από Λονδίνο, κι εγώ να αράζω μ' αναφέρω καπουτσίνο. Εσύ να πλύνεσαι και να με στην κοσμάρα μου, στην πρίζα εσύ κι εγώ να πλώνω. Εσύ το λες συχνά τα δύσκολα παρέχονται. Θα δεις μωρό μου τα καλύτερα μας έρχονται. Ξέρεις πως η περιουσία έχει δόξα. Χρυσή μου, δεν θέλω να παντρευτώ μια μόνο και μόνο για την περιουσία της. Δεν είμαι πρικοθύρας. Τσιμάτε πάλι. Τι τσιμάτε, τα. Ωραία, πιάσε τον τηλέφωνο και πείτε να μην ξαναρθεί η δουλειά. Εσύ απολύθηκες. Ο ήρεμο του, η γκριεμά. Να την πιάσω τηλέφωνο, να έρθει, να πει τον καφέ της, να φέρει το τάπλετ της και να τους γνωρίσει όλους. Ναι, να τους γνωρίσει όλους, να έχει σχερική. Και σε όλους. Τούτη η κοπέλα που σου λαλώ δεν ξέρει να μου βαστά. Μα θέλεις τους και τους πιο μαζί. Έμαθες τα στα καμασούτρα τούτα. Κόρη, θέλω τον Ιάκωβο για να τον έχω καβάντζα σε περίπτωση που έμου καηλήσει ο Σοκράτης. Εγώ την Τζένεχα που θέλω. Εγώ την με στην καρκιά μου. Αλλά δεν μου διαπεριχώρει έργο μέρε. Έτσι αναγκάζομαι να πάω να δω τα ριάλια αντί τα συστήματά μου. Αν τούτη η κοπέλα καταλάβει και συμφωνήσει ότι δεν θα είμαστε ένα τυπικό ζευγάρι με τον παραδοσιακό τρόπο εννοώ, τότε είναι εγώ πρόβλημα. Συζητώ το. Δεδομένου ότι φτουράει το χρήμα σαν δεν τρέπεσαι τίποτε. Τζέκο, σπούντες. Δόξα πατρί. Αλήθεια που είναι. Μα ποια αλήθεια. Ο πατήρ και ο γιος. Μπορεί να την δεις, ας πούμε, και να πάθεις τον που βαθαίνουν στις ταινίες που, ξέρω εγώ, γυρίζει ο άντρας και βαθαίνει ένα... και η γυναίκα, ξέρω εγώ, γυρίζει και καμνή... Φανταστώ ότι εν τούτη κοπέλα που θέλεις να γνωρίσω. Ναι, δεν είναι ωραία κοπέλα. Ναι, ναι, δεν τη λες και μοντέλο. Εξλιτσάρι. Ναι, προσέχετε να μην πάθουμε διαβήτη. Ελπίζω να μην κάνεις ρατσιστικούς υπενιγμούς αυτή τη στιγμή. Όχι, αγάπη μου, κάνω χιούμορ. Όχι, κύριε Σοκράτη μου, περιπέζει με έστον. Ναι, περιπέζω τη φάση με τα προξενιά, λέτσι ζούμε στην εποχή της βράγας ακόμα. Ρε, μα πού είναι που ζεις εσύ, σε άλλη χώρα. Μα νομίζεις ότι σταματήσαν ποτέ να γίνονται προξενιά. Όχι, αγάπη μου, και έχω τις ελπίδες. Ξέρω ότι ζούμε στην Κύπρο που δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι τούτου του είδους η μεσολάβηση χρειάζεται για να γνωριστούν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Μα εσύ είσαι πολλά λογικός, κύριε Σοκράτη μου. Αλλά. Λέω κι εγώ που μέσα μου, θα πει αλλά, δεν θα πει αλλά, δεν θα πει αλλά. Είπα το σκάσε. Αλλά μυρούλα μου ήρθε δαμέ γιατί σου το υποσχέθηκα. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Σοκράτη μου. Αλλά. Δεύτερον αλλά μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ κάτι παραπάνω. Όχι καλέ, ήταν να γνωριστείτε, έτσι πάμε να σας χαρτώσουμε. Να πάω, να κάτσω να τα πούμε με την ευγένεια που πιστεύω ότι με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Αλλά. Ναι, Σάκη μου, συνέχισε. Όχι, τίποτε, απλώς προσπαθώ να βοηθήσω τη συζήτηση. Θα γνωριστείτε, κι αν σου αρέσει, κι αν της αρέσεις, τότε πάμε παρακάτω. Ναι. Αν δεν μου χωρίς πως, θέλω να σου παραγγελώ κάτι το στάκι. Όχι, εντάξει, απλώς. Εντάξει, νομίζω είπαμε εντά. Όχι, λάλο σου για το μουχταρίδο ξυλοάω που κρέμασαν την πατάτα μπα στο παλούτσι. Ναι, είδα την. Ναι, τουριστική ατραξιόν, πάση που παντού σε Αμερικό, πάρε πολλά ωραία. Επίες. Όχι, δεν επία. Έχασα κάτι. Άλλο να το χωρίς που τα Facebook, που τα φωτογραφία και που τα βίντεο, κι άλλο να πάει σε Αμερικό, πάρε κίνξε πατάτα σαν να πάει που καλό, που τον πήρκον το Άιχελ. Στέχεσαι που κάτω, νιώθεις έτσι ένα δέος. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν και εγώ με να πω να δω την πατάτα. Έτσι πληροφοριακά για ακαδημιακά προσόντα που σου το λέω τώρα το πράγμα. Τι είναι η πατάτα, είναι σπούντα. Και λαμμός για μένα σπούντα πάρε μου. Πολλά καλά. Ποντζέρι μου, που ήταν ποντό, ποτέ το φάμε. Πατατάρης. Ναι, και πατσιχάρης. Έκαμε και τα θεκιώτα προϊόντα, ας πούμε, παραγωγές. Και έκαμε και ποντό ντομάτες, αγκούρκα, ρε κομπάρε, διάφορα πράγματα. Τέλεια. Ναι. Πάντως, έτσι, μέσα στο λίγο τηλεοπτικό χρόνο που μας δόθηκε, προσπάθησα να σου δω από άκρη σ' άκρη το χαρακτήρα μου και λίγα πράγματα
που το οποίο μου. Ναι, είμαι καλυμμένη. Αν είσαι καλυμμένη, καλό να έρθεις καμιά μέρα και μέσα στο Λιοπέτρι να σε πάρω γύρω με το τράκτορ εγώ μέρα του Παλάρου στο γιο. Οπωσδήποτε με το τράκτο, τρελαίνομαι. Αμπέλε, έλεγε έτσι πράγμα να παίξει την μπορούν, να σηκωστεί χούρτα, πάει πάνω κάτω. Έμπαιζεται, γενικά χάσει με στο χάρι με το τράκτο. Να του πατήσω πολύ, ναι. Να ρίγω μέρα. Χάρηκα. Εγώ να δεις. Keep it touch. Τελειώσα. Oh. Είναι όχρε, δεν θέλει τον κύριο Σοκράτη. Λέω το επειδή ντρέπεται να το πει τούτο. Μυρούλα μου, έρχεσαι ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, δόξα μου, καλό. Μυρούλα μου, ναι, δόξα μου. Πε μου, για πόσο πετάξουμε οι μέσεις. Όχι, μάνα μου, μα γιατί λαλείς έτσι. Ποιος είναι τόσο χόρκατος που με έφερες να με παντρέψεις. Έξα τη σύνταση ο άντρας ο βαρετός ο μπρουτάλ. Α, και πώς εννοώ άνθρωπος ο άντρας ο βαρύς ο μπρουτάλ. Πάντας όχι έτσι. Α, ένιωσα και δεν είχα ποτέ ανάγκη να ζήσω αυτόν τον lifestyle. Τέλος πάντων, εγώ μωρέ, δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί μου γιατί έβαλα και ο μπέχει ψηλά, ξέρεις. Μα πού να συγκριθώ μαζί σου, σπούντα μου, το χορκαθιό να τσοκουράζεται. Ή έχεις το γέντο εσύ, θα. Ας πάντω ρε, περπάζω ζαράτε, να κόψω τα κοζούκια. Ας σου πω ρε κομπάρε πιένω για μένα, μιλάς κοπελός, έχεις και πολλά λεφτά. Εσύ έχεις και το λέγιν, γιατί είσαι σπουδαμένο με τα οκτωράτα σου, είσαι και good looking guy. Οπότε πιένω ρε κομπάρε πέσεις κοτρικό, δεν είσαι έτσι, είναι εύκολη. Θα σχολιάσω, απλά ήταν να περιπέξω, αλλά ο άνθρωπος μιλά σοβαρά. Ναι ρε κομπάρε, εν έχει πάντες είπα για μένα Ιωνή. Αλήθεια. Ναι ρε, εδώ καρέσει τα χόρκα κιόλα. Έχεις το σπούντα μου, έχεις το. Έχω το άπι μου! Δηλαδή για να καταλάβω, έπαιξες το χόρκατος γιατί ήθελες να σου σύρει άκυρο. Ναι, έπαιξε το χόρκατος. Επειδή δεν είναι χόρκατος, είναι η φινέτσα ήδη. Αγάπη μου, είναι χόρκατος, είναι άνθρωπος μπρουτάλ. Έπαιξες τον εαυτό σου δηλαδή. Ναι, θα βάλω και λίγα στοιχεία από τον τζίρι μου, ξέρεις. Διότι τελικά είναι γουστάρες. Ωε ρε Σοκράτη μου, και έκαμε σου μπάσαν εσένα. Εμένα είναι η καρκιά μου ένα λόρε κουμπάρι, στην Τζένα και στην Αρκόντισσα μου. Η Αρκόντισσα και ο Αλίτης. Έχει μας ρε σακί μου, απί μου που κάθε επειδή του γάμου μας εχωρούσαμε την Αρκόντισσα και τον Αλίτη και κλαίαμε ρε παρέα μου. Δημήτρης Παπαμιχαήλ και βέφα Αλίκη μου Γιουκλάκη. Λεβέντη μου και Αλίτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου μαζί σου. Μα είναι ο χόρκατος που τραγουδά. Κορί, δόξα μου, μα τόσο κακή εντύπωση σου κάμεν τόσο φτωχός ο κοβής. Μα τι εννοείς. Μάνα μου, μου είπες ότι θέλεις ο άντρας να ανάντρακλας, να βαρύνω σιάτου που λαλίγεις τέτε μου. Μυρούλα μου, σε παρακαλώ. Μπορεί να έχουμε έναν πρόβλημα και να θέλουν οι γονείς μου να με παντρέψουν άρον-άρον, αλλά και να πάρω και τον πρώτο που να βρεθεί μπροστά μου. Εντάξει, μάνα μου, έχεις δίκιο, να απολογούμε. Θέλεις πολλά να είσαι άντρα τον Ιάκωβο να απομένει χαζοβιόλα. Πώς καταστρέφει τον άνθρωπο το χρήμα, πώς τον καταστρέφει. Ο άλλος που ήθελες να δω εγγύνος που μπήκε μέσα Απριλίο. Ναι, 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 άρεσε σου. Ναι, ρε πελέ, επίσης και φέρες μου το χόρκατο. Κι άλλος είναι καλός δηλαδή, που εμπίσω από τον μπαρ. Μα ο Σάκης. Α, έχει και ωραίο όνομα. Εμπαντρεμένος. Όχι, δεν του ξαναλάλω, θέλει να παντρευτεί. Ο Σοκράτης όμως είναι ό,τι πρέπει, μακάρι να κάτσει στη φάση και έχει και το μάστερ του, έχει και το δοκτοράτον του, είναι εκείνον που λαλούμε μορφωμένον παιδί, το καλόν το παιδί, το καλύτερον το παιδί του σχολείου. Αλήθεια. Ναι, είναι το λαλείς έτσι. Ένας πασίκλας της παρέας δηλαδή. Ξενέρωσα. Έτσι να σχίσω πάνω της να είσαι καλός είναι την μάλλαν τρίχαν τρίχα. Μα σε τι κουφκιο τσέφαλες απομένες πάεις και διαστα λεφτά, Θεέ μου, δηλαδή. Νου, λεφτά, ομορφιά, έπρεπε να τα μοιράζεις, ενώ μπορείς να τα δω και σε έναν πλάσμα και τα τρία. Παιδιά, έρχονται. Κουράλιο. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι καθόλου συνηθισμένος να τρώχει στη ζωή μου και να δυσκολευτώ πάρα πολλά να φάω, όχι που την τύπησα. Αλλά να το προσπαθήσω. Σοκράτη μου, έρχεσαι λίγο. Ναι, Μυρούλα μου, ναι. Έλα εδώ να σου γνωρίσω τη δόξα μας. Λοιπόν, πάω και ευχηθείτε μου τα χειρότερα. Να μου σύρει άκυρο δηλαδή. Την ευχή μου. Ουφ, είναι τόσο ωραίος. Γιατί να σπάσει κλάς. Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε. Ναι, ρε, να μας αγγίξεις αν δεν φύγει που δάμε να τα πούμε με την κοπελού, δεν δάμε. Άντε. Ε.
τα χαβάρκα. Καλά, εσύ. Έτσι για μια χαρά να λούμε. Είμαστε με τους ζωντανούς που λαλούσουν. Ναι. Γιατί και που λαλείς, είπε μου η Μυρούλα για ούντο μίττινγκ δάμε πως ήταν να έρθω να γνωρίσω μια πολλά ενδιαφέρουσα κοπελούα, λαλεί μου. Α, thank you. Έτσι είναι που το είπαν η Μυρούλα. Εγώ έτσι ξέρω σε. Υποτίθεται τώρα να σε μάθω. Μα από πού είσαι? Εδώ είμαι που λεβεσό. Δεν τα ρωτάς. Λόγω του τρόπου που μιλάς. Μιλώ χορκάτικα. Ρε επειδή στο γυρίσμα μου πω τα κοτσίνο χορκά και η μάνα μου εμπήν πάχουν. Και έτσι όπως ήμουν μητσί και έπαιζα και άκουα τους να συντυχάνουν σύν, εδώ έπιαζε εγώ το άξι. Ρε. Τι έπαθες Μυρούλα μου? Μα γιατί μιλά έτσι ο κύριος Σοκράτης? Κουτούλησε. Πού κουτούλησε? Έχει ψευδαμένα καχαριστές παγίνες του και έκανε στην κολόκαν τον νίξεντη. Ρε, περιπέζεται με ρε. Όποιος κουτουλήσει δηλαδή αλλάζει ο τρόπος που μιλά. Παίζε σου, ξέρω εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Η Μυρούλα είπε μου έχεις δοκτοράτο μου το Cambridge. Ισχύει έχω, ναι. Και ότι είσαι σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτι... Ισχύει, καλό, ισχύει. Οκ, okay, απλά ήθελα να ρωτήσω... Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις, αμα... Αν μου επιτρέπεις να πάω μια μπρος νερού μου και να με έχεις πρόβλημα δηλαδή. Ω, γιατί να έχω πρόβλημα. Α. Κάτι είσαι μου. Ήθελες να γίνεις προξενήτρα, Μυρούλα μου, τι να σου κάνω. Ναι, δόξα μου. Πέ μου, περιπέζεις με. Μα η έντα προμαμά να μου να σε περιπέξω. Δυνατόν να έχει τόσα προσόντα τούτος. Αν ήξερω για τα προσόντα του, δόξα μου. Και αντρέπουμε να ρωτήσω εγώ έτσι πράγμα, νομίζω ότι ενδιαφέρουμε. Αλλά είναι τόσο σημαντικό να προσπαθήσω να το μάθω. Μυρούλα, τα προσόντα τα ακαδημαϊκά εννοώ. Α, για τσίνα που λες για τις σπουδές του. Ναι, καλό για το... Όχι, Παναγία μου, κοπή μου, τσούνα μου, σε παρακαλώ. Ισχύουν τσίνα που μου είπες? Ισχύουν, μάνα μου, σπουδαίος επιστήμονας. Δεν μόνο τον το χτυζόμε στους αποπάτους σας, ρε. Τι έχουν οι τουαλέτες, Σοκράτη μου? Χτυζό φτώμα, ρε, να ακούσετε από σου λάλο. Α, όχι, δεν το δέχουμε τούτο. Βάω στο στόμα σου και με μου αντιπολωάς εμένα. Και με μου ξαναπείς εμένα, λόγιν του Σοκράτου. Δεν του λαλεί κανένα σου, ειλά. Λιώνετε, πιένετε μέσα, καθαρίστετες, ρε, άντροποι, ρε. Άρχεται να μείνει ο κόσμος να κατουρίσει και βαστάει μου την το άχρηστη. Πρέπει να ακούσουν την παουρκά για να κάνω σε εκείνο που πρέπει. Έλα, ανήπερση! Άμπο! Να μου μεθόρετε! Να με ρίψεις τίποτε, γύρνα από την άλλη! Γύρνα από την άλλη ρε, με το ρισμάνο ρε, γύρνα από την άλλη ρε κανονικά! Μυρούλα μου, πάμε να φύγουμε. Θέλω το. Κιλίντζιρο ρε. Μα πόσο καλά τους τα είπες. Καλέ μου, ευγένεια που το είπε η κοπελούα. Τι λαλείς γε μου, εν την ίδια σύνταλο σε θόρε. Α, Τερέσα, και σταμάτα να με δουλεύκεις, α. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, Ζαχαρία. Μα, τηλεφωνήσε με ο Ζαχαρία μου, μπορείς να μας δω ένα λεπτό, σε παρακαλώ, μιλούμε. Ζαχαρία μου, μιλούμε, γλυκό μου αγόρι. Με συγχωρείτε, γλυκύτατη μου. Σαν και αν είμαι κανένα μωρό να με δουλεύκεις, που την πρώτη στιγμή ευρέθηκα σε μια πολλά δύσκολη θέση σε το ραντεβού. Δεν ήθελα να το κάνω από την αρχή. Αλλά και από την άλλη, δεν ήθελα ούτε να προσβάλλω την κοπέλα που ήρθε για να με γνωρίσει. Και θεωρώ ότι έβρα έναν πολλά ωραίο τρόπο για να βγω από τη δύσκολη θέση. Παιδί μου, δες δουλεύω. Ένα λεπτό. Εσέναν ο σκοπός σου δηλαδή να εγκάμεις να σου σύρει άκυρο. Ακριβώς τούτος ήταν ο σκοπός μου, Σάκη. Έκαμες όμως ένα μοιραίο λάθος. Τα λάθος έκαμε, Ρουμάνιξη. Που ήρθες πάνω μου για να με δέρεις. Αγαλά, τότε ήμουν ο χορκάτος. Τι λέει, χρυσέ μου, σε με παρολίγο να σε ερωτευτώ εγώ, ο η κοπελού που γυρεύκε του. Συγγνώμη, ναι, να καθίστε. Άτε πάλι, αγάπη μου, μιλούμε. Συγγνώμη, αγάπη μου. Α, έρχεται η Μυρούλα. Κύριε Σοκράτη μου. Ναι, Μυρούλα μου, πέμω, ό,τι θέλεις πέμω. Συγγνώμη. Άτε πάλι. Τούτο πράγμα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μα αν είναι να δώσετε σε κάποιον προτεραιότητα, αυτός είμαι εγώ που πρέπει να σας μιλήσει, όχι. Μα είναι για το θέμα που μιλούμε που θέλει να μιλήσει η κυρία Ζαχαρία.
Με συγχωρείτε, δεχτεί η διευκρίνηση. Thank you. Ήθελα να σου μιλήσω, κύριε Σωκράτη μου, να σου πω ένα που λαλούσαμε μέσα με τη δόξα. Να μου πεις ό,τι θέλεις, Μυρούλα μου, χωρίς άγχος. Καταλαβαίνω ό,τι και σου είπε η κοπέλα, έχει δίκιο. Οκ, okay, sorry, παραφέρθηκα. Μα όχι, ερωτεύτηκες. Ακούεις ρε, ερωτεύτηκε με. Ναι, μάνα μου, εν την κάνω καλά. Δεν σοβαρό μιλάς. Όχι, σοβαρό μιλά. Επίες να το παίξεις πελός και λέσιν και έφαστη. Μα τέλος γίνεται, αφού όταν επίεν ο κοβίς να της μιλήσει, έκαμε τον ρουκετού, αν και σέρνει τον και πέτησε. Εγώ είναι τον κοβίν που έκαμνα. Α, δηλαδή επέζεται θέατρο. Όχι, Μυρούλα μου, όντως σε κουτούλησε όπως το Βαγγελίς την Αγία Αντιφούξια. Πώς σου ρε σάκι, που με βάλετε σαν με πίσω με τον άλλο και περιπέζεται με το χόρκα του. Δεν το πιστεύω τον το πράγμα. Μα εσένα ποιο είναι το πρόβλημα σου, χρυσέ μου. Διότι είμαι σίγουρος ότι ήταν να μου σύρει άκυρο. Ωραία, τότε σύρτησε εσύ άκυρο. Έχει και τίποτε η κόρη του βασιλιά και φοάσαι ότι να σου κόψουν τη κελέ σου αν της πεις ότι δεν τη θέλεις. Κάμετε ένα ραντεβού. Κινή θέλησε, εσύ δεν τη θέλεις. Κινή λυσάσε, εσύ δεν τη λυσάς. Κινή γουστάρι, εσύ δεν γουστάρεις. Είναι πολύ απλό. Απλά σύρτης άκυρο να πάει. Μα τι λαλείς, μάνα μου, μα γιατί να τη σύρει άκυρο. Μεν τον ακούεις το σακ. Άκου, άκου, εν και φίλος σου, το σάκεις τώρα. Εμένα να ακού, κύριε Σωκράτη μου, με ψυχραιμία. Είναι χρυσή ευκαιρία του τη χορού. Άμα σου αρέσκει, άκου με εμένα. Τούτη η κορού έχει διαμέρισμα στον πύργο στη Λεμεσό, όπως γίνονται εκατομμυρίου. Έχει μεγάλη περιουσία, έχει εξοχικά στην Αγιάνναπα, στον Πρωταρά, στο Λατσίν, έχει υποτούντα μάλια που τη ώνα στρομερίτην ως το Ιωτσίνο στην Πάφο μακριά. Α, μιλούμε ότι είναι να ζεις όπως τον Μαχαραγιάν, κύριε Σωκράτη μου. Παιδιά, εμένα με συγχωρείτε. Κάνετε τη δουλειά σας. Ρε πελέ μου. Γεια σου Φώτη. Τι κάνεις, είσαι καλά. Καλά εσύ. Βόμπα ρε πελέ. Να σου πω, μπορεί να πεις του Σάκη ότι είμαι εγώ που τον εγκατάγγειλα, εντάξει. Γιατί δεν καταλαβαίνω, το φοηθούμε δηλαδή. Ναι ρε πελέ, να φοηθούμε, διότι στον το μπελόνι το σπελάνεις και μαν πελάνει ρε πελέ. Με έναν είδες, μην το σπελάνεις και μαν πελάνω ρε πελέ. Μην ανησυχείς καθόλου να το φροντίσω εγώ αυτό. Προς το παρόν όμως έχω μια άλλη δουλειά να κάνω. Ντά ρε πελέ. Εμπά εσύ πρώτος. Άρα ρε πελέ, εμπά εσύ. Φωτί μου, σε παρακαλώ, εμπά εσύ που είσαι φορτωμένος. Ωραία, παιδιά, κοίτα, έξι φόρτος. Εμπά, σε παρακαλώ, Φωτί, σε παρακαλώ, εμπά. Καλησπέρα. Γεια. Sorry. Να συστηθώ. Να συστηθείς. Είμαι ο Ζαχαρίας. Είμαι η Δόξα. Δόξα το Αγίο Θεό. Δόξα σύ που ήβρα επιτέλους έναν άνθρωπο με κλάς. Και αυτό που λέω, το λέω γιατί το εισπράττω από σένα, αλλά φυσικά είναι και μια δική μου διέστηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θες να σου κεράσω κάτι, έναν καφέ, ένα τσάι, κάτι, οτιδήποτε. Κερασμένον εννοείται. Α, ευχαριστώ, πίνω, θέλω κάτι άλλο. Ωραία, να μην ενοχλώ τότε. Θα ενοχλήσω ακόμα λίγο, έτσι. Τσάς. Ξέρεις, αυτήν την περίοδο ασχολούμαι με μια διατριβή η οποία έχει να κάνει με την ραγδαία εξέλιξη στην κυπριακή κοινωνία τα τελευταία 70 χρόνια. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσως αν βρισκόμασταν οι δυο μας έτσι κάπου μόνοι, να μου πεις κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα με βοηθούσαν πάρα πολύ όσο αφορά τη ζωή των γυναικών του τότε και του σήμερα, τις διαφορές. Είστε κοινωνιολόγος? Αυτή τη στιγμή κάνω μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία, το τέταρτο βασικά. Χριστέ μου, έβαρκεσαι να θκευάζεις. Ξέρεις, όταν αγαπάς τον που γάμνεις και κάνεις το με πάθος. Έβαρκεσαι, όχι, συγγνώμη. Επαγγελματικά με τι ασχολείσαι? Επαγγελματικά. Αυτή την περίοδο τρέχω κάτι εταιρείες του πατέρα μου και παράλληλα είμαι αστροναύτης. Αστροναύτης. Το ξέρω, σου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ειδικά στην Κύπρο δεν υπάρχουν αστροναύτες, μόνο ούφο. Ναι. Όμως ξέρεις στη Αμερική... Στην Αμερική είχα πάρα πολλές ώρες πτήσεις με το διαστημόπλοιο. Wow. Άτε πάμε μέσα. Σάκη, σε παρακαλώ, με μου μιλάς, προσπαθώ να σκεφτώ. Τρόπους για να αυτοκτονήσεις.
Έναν εύσχυμο τρόπο να τη το πω, σάκι μου. Όχι, κύριε Σοκράτη μου, πρέπει να έβρισε έναν όμορφο τρόπο και όχι άσχημο. Εύσχυμο, είπα, Μυρουλά. Εύσχυμο, το αντίθετο του άσχημου. Α, διότι έτσι φταίει τίποτε, κοπελούα. Καλά, ρε παιδιά, να με πελάνετε. Εντάξει, γεια μου, έκαμε μαζί τη ένα ραντεβού, έτσι σημαίνει ότι πρέπει αμέσω να την παντρευτεί. Ήταν έτσι, πρέπει να φέρει μαζί σου και ο παπά να παντρευτείτε να τελειώνετε. Λυπούμε που πρέπει να σου αναλύσω τα αυτονόητα, σάκι μου, αλλά για πολλού και ευνόητου λόγου δεν θέλω να νιώσει η κοπέλα ότι την απέρριψα. Ότι κάθομαι τόση ώρα να μιλούν μαζί τη και μετά σηκώστηκα και φύγα από στο γάρο. Ενώ μίλησε τη σαν το γάρο για να την κάνει να σου σιριάκυρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Ενώ εγώ σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Εγώ σέβομαι τα συναισθήματα των άλλων. Ενώ εγώ κλάνω τα. Εμένα δεν μ' αρέσει να πληγώνω του άλλου. Ενώ εμένα αρέσει μου να του μαστιγώνω. Να σταματήσει να μιλά για τον εαυτό σου. Εσύ να σταματήσει να μιλά για μένα. Κυρία Σοκράτη μου, θέλει να πάω μέσα να πω τη κορούα στον Τσεζουλιάν Τζεφιέ. Ναι, άτε, τέλειωνε, πήγαινε μέσα να τελειώνουμε, Ζωσή. Όχι, Μυρουλά. Να πάω να τη μιλήσω εγώ, τέλος. Αποφάσισα το. Να πάει. Ναι, να πάει να με βγάλει και εμένα από τη δύσκολη θέση. Ναι, να πάει να ζητήσει συγγνώμη που δεν θα την παντρευτεί. Ρεσάκι, είπε μου ότι άρεσε τι και εσύ. Α, γεια. Θα τα πούμε στο πλοίο για τη Χονολούλου. Τέλειωστο. Ναι. Είναι απίστευτη η μαθηματική διάσταση του σύμπαντος. Αν το συνειδητοποιήσεις ή αν το καλοσκεφτείς, μένεις άφωνος. Δηλαδή είναι μία νομοτέλεια φτιαγμένη με συμμετρική σοφία. Ακόμα και σε ό,τι εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε άστοχο. Ακόμα και τον άστοχο λόγο που συμβαίνει. Με συγχωρείτε. Σοκράτη μου, να τελειώσεις παρακαλώ. Να με συγχωρείτε. Ένα τσουνάμι. Παραδείγματος χάρη, θεωρείται μια μεγάλη αστοχία από τον άνθρωπο και μάλιστα του προκαλεί θλίψη, πόνο, όμως δεν είναι τίποτε άλλο από μια φυσική νεκτόνωση μέσα από ένα σεισμό. Μα πόσο δίκιο έχεις. Ναι, έτσι είναι. Ναι, απλώς ήθελα να. Τελειώνω, σου λέει, τελειώνω. Δύο δευτερόλεπτα, Ζαχαρία μου, δόξα μου, όταν τελειώσεις με τον Ζαχαρία, απλώς θέλω να σου πω. Ναι. Χρειάζεται, thank you. Ναι, για το θέμα μας πριν που θέλω να σου πω. Ναι, όχι, thank you. Τι σου είπε? Είπε μου όχι, χρειάζεται thank you. Δηλαδή είπες της thank you και είπες όχι, χρειάζεται. Όχι ρε, επειδή είπα της δόξα μου μπορώ να σου μιλήσω και είπε μου όχι, χρειάζεται thank you. Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Γεια. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς πάμε για έναν περίπατο γιατί συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να διατηρούμαστε fit. Απλώς ήθελα να πω. Όχι, είναι εντάξει, thank you. Χρειάζεται. Thank you. Thank you. Παιδιά, thank you. Απλώς να ρωτήσω κάτι εγώ που ντρέπεται να ρωτήσω ο Σοκράτης. Παρακαλώ. Είναι εσένα που θέλουμε να ρωτήσουμε. Παρακαλώ. Τι εννοείς όταν λες όχι, ευχαριστώ, thank you? Ότι εντάξει, ευχαριστώ, αλλά δεν ενδιαφέρομαι για το θέμα που συζητήσαμε. Γεια σας, θα σας δούμε μετά. Εντάξει. Έπνασες. Περίμενε τώρα για να καταλάβω, δηλαδή. Τώρα εμένα η δόξα έριξε μου άγκυρο για τον Ζαχαρία. Έτσι κατάλαβα. Επίστηκε η κουφιοκέφαλη, δηλαδή, ότι ο Ζαχαρίας είναι καλύτερος που μένα. Έτσι φαίνεται, τον κατάλαβα κι εγώ. Απίστευτο. Απίστευτο! Μα τι έπαθες, Χρυσέ μου. Που εγώ σκέφτομαι πως να της το πω για να μην την πληγώσω και εκείνη ξεπέταξε με έναν απλόν όχι, εντάξει, thank you. Ωραία, Χρυσέ μου, ευκαλέσεις από τη δύσκολη θέση. Μισώ την! Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Αρχικά θέλω να σε ενημερώσω ότι η κοπέλα του δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία. Αλλά είχα μια απορία. Παρακαλώ. Εσύ, τι ρόλο επίσης να παίξεις? Του dealmaker. Ορίστε. Επία να κάνω την οικονομική συμφωνία που θα έχω μαζί στην περίπτωση που παντρευτούν. Οπα, οπα, οπα. Σε αγαπώ, μα δεν σου το είπα. Ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή. Είπες εσύ ότι ενδιαφέρομαι να σε παντρευτώ και πάμε να κάνουμε μια οικονομική συμφωνία. Εντάξει, δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά πάνω κάτω αυτόν είναι. Μα πόσο να απελπισμένο είναι τούτο που φέρετε, ρε. Τούτον δεν το ξέρω. Δηλαδή, έκατσαν και συζήτησαν μαζί σου ανταλλάγματα για να την παντρευτείς.
Εντάξει, τώρα δεν το είπαμε ακριβώς έτσι, αγαπητέ. Τώρα σου έδωσα κι εγώ λάθος εντύπωση με αυτά που είπα. Αλλά εντάξει, δεν θα κάτσω κιόλας να σου αναλύσω τι ακριβώς είπαμε. Κατάλαβα όμως από τα λεγόμενά της ότι θέλει να ξέρει τα benefits του συζύγου της. Γεια σας. Γεια σου, Μυρούλα. Θέλεις να μας πεις κάτι? Μα τι κάνετε, πού είσαστε? Μιέσα. Μιέσα. Ναι, μέσα τι έκαμνατε, αν έχουμε δουλειά? Ντα, κάνουμε απεργία. Ναι ρε παιδε, είμαστε ένα απεργοσπάστες. Ναι, τρέχε σου, απεργοσπάστες εκείνος που δουλεύει για να σπάσει τον ενεργείας. Ντα. Ένα σωματό εγώ ελληνικά τώρα. Ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τώρα που χτυπούν τα τηλέφωνα για παραγγελίες, εσείς κάνετε απεργία? Ντα. Ντα. Καλά, γιατί δεν ευκαιγείτε έξω μετά πάνω για να το καταλάβω κι εγώ. Κάνετε απεργία στα κρυφά? Ωραία, βλέπαμε μέσα για να συγκεντρωθούμε να γράψουμε. Τι να γράψετε, διαγώνισμα? Παρέτηση, μάστρο. Φιεύκουμε. Φιεύκουμε. Μυρούλα μου. Ναι, κύριε Σοκράτη μου. Μα πόσο ελαφρό μια λένε η κοπελά που μας έφερες. Κοφτή μας πόσο ελαφρύ είναι ο νους της, ο ξάφος ο βαρύ πούγκα της, κύριε Σοκράτη μου. Τι είπε για μένα, Μυρούλα μου? Εντυπωσίασες την κύριε Ζαχαρία μου. Παιδιά, ένα λεπτό, μισό λεπτό, ένα λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, πέ μας, κύριε Σοκράτη. Είναι η ίδια κοπέλα που πριν λίγο είπες ότι ερωτεύτηκε με. Όχι ότι απλώς την εντυπωσίασα, ότι ερωτεύτηκε με. Ναι, αλλά αφού είπες μας ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Ακριβώς, άκουσα το εγώ, κύριε Σοκράτη. Κύριε Σοκράτη μου, συγγνώμη, αλλά too late τώρα. Ερωτεύτηκε τον Ζαχαρία. Να τη ζήσει ο Ζαχαρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε Μυρούλα, ξέρεις ότι εμένα δεν απασχολούμαι με τα πράγματα. Εγώ έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα. Κατάλαβες? Βεβαίως, κατάλαβα. Θέλω όμως να ξέρω το ακριβές ποσό που θα πάρω σε περίπτωση που παντρευτώ αυτήν την κοπέλα. Για να καταλάβω, μιλάς για πρίκο σύμφωνο? Ναι. Εντάξει, είπα μου οι γονείς της ότι δεν έχουν θέμα να συζητήσουν και για πρίκο σύμφωνο. Πολύ ωραία. Όμως, κύριε Ζαχαρία μου, υπάρχει ένα άλλο θέμα που οφείλω να σου το πω. Να μου το πεις, παρακαλώ. Η δόξα μας είναι έγκυος. Αγκάστρωσε την ένας αλλοδαπός πολιτικός πρόσφυγας. Αχα! Εν και φαντάζομαι ένα πρόβλημα τούτο. Το ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας, όχι κανένα πρόβλημα, είμαι ρατσιστής. Πόσο μήνο? Μα ναι, είναι σκιό μήνο, κύριε Ζαχαρία μου. Ωραία, οπότε μπορούμε να δηλώσουμε το μωρό δικό μου. Εξαρτάται. Εντάξει, έλειο μου ζουρούδα ή κορούδα. Α, εννοείς, αν το μωρό, ναι, είναι πρόβλημα τούτο, να το καλύψουμε λέγοντας ότι πήρε μου τους παππού γιαγιά που έχουν, κατάλαβες, αφρικανικές ρίζες. Το θέμα μας τώρα όμως είναι άλλο, κυρία Μυρούλα μου, ξέρεις. Πάνω στην αρχική οικονομική συμφωνία που έγινε, θα πρέπει να προστηθεί και έναν αλφα σεβαστό ποσό να σας αποζημίωσε για την εγκυμοσύνη, κατάλαβες. Το καταλαβαίνω. Πολύ λογικό, κύριε Ζαχαρία μου. Παρατήστε. Μία μάστρο. Εδώ και παρατήσει εμάς. Φώτιες, πού το? Ού, ναι. Πού? Έτσι. Δώσ' το μου. Έλα. Πάμε. Πιένετε. Μαζί, Ω, ναι, μαζί. Ω, εξής ακόμα ένα υπαλληλός. Έλα, Τσισούα. Εγώ και τις παρατήσεις σας. Ναι, ο καμιέντες. Ναι, ρε παιδί. Λοιπόν, έλα και δική μου. Έχει κάποια ορθογραφικά και λάθος σύνταξη, αλλά να πιάσει το νόημα. Για παράδειγμα, για μένα που λέει ότι είμαι μόνιμο γκέιστα, να το δεις, είμαι γκέστα. Περιπέζεται με έτσι. Όχι ρε κουμπάρ, πάνω που λέει η ανθρωπιά. Εξαπόλυσες τον παρέα μας και εμείς να τους συμπαρασταθούμε και είμαστε που τα πίσω του. Να μπορώ κοπελιά, φεύγετε σιλόβρουτη. Εκαπνία σας μάλλα μες την κάπνα. Ναι ρε κουμπάρα, εδώ έκαμε παρέτηση, φιεύκουμε. Φεύγετε. Αγάπη μου, τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα. Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσάς. Να κάνε εσύ τους καχέ και ατσάλια. Και ο μάστρο να τους πιέρνει. Καρα πέλε, ό,τι σου αλλιώς ήταν να βάρει τη δωρε πέλε. Ευκάλετε μου, εμπίστη μου άμεσα, ρε πέλε. Ωραία. Έχουμε ένα συνδικαλιστικό θέμα και θα το λύσουμε. Γι' αυτό κάτσετε να με σας λύσω. Θέλω να ακούσω με επιχειρήματα ποιος είναι ο λόγος που απεργείται. Απεργία? Γιατί? Κατάλαβες, Μυρούλα μου, το παιδί είναι ενδιαφέρει με.
Ναι, κορή, κατάλαβα. Καταλαβαίνω και τον ενθουσιασμό σου. Αλλά να μην ξεχάσεις να του πεις ότι για να κάνουμε τη συμφωνία που θέλει, να πρέπει να συμφωνήσει και εκείνος σε εκείνο που σου είπα. Ναι, ξέρω το, ξέρω το. Άντε να πάει στο καλό και χαιρετισμού στους γονείς σου. Ευχαρίστω. Ηλίθιουλη σας. Περάσετε με για παλάβη. Ζαχαρία μου, μόλις είπα ότι θέλω να ακούσω με επιχειρήματα των λόγων που κάνουν την απεργία. Έστω κύριε, παράδειγμα, μα εγκαταλέσεις ελληνικά που στην είχαν ωραία. Όταν μιλήσεις ελληνικά θα καταλάβω. Μπρε, από όλες εσάς σε έρθον μας. Εντάξει, και τώρα δεν θα πέρασε αβαντιπόπολο. Ναι, ρε, λέει, εγώ θα το πρώτο, δεύτερο, στοπ, στοπ! Για κανή βαρβατσιλίκη, Σάκη! Ναι, Ζαχαρία μου. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι για την απόλυση του Μιχάλη Διολάρη και ξέροντας εμέσως πλην σαφώς τα γεγονότα, οφείλω να σου πω ότι έκανες μια αναπερίσκεψη πράξη που έχει διαταράξει την εργασιακή ειρήνη. Γνωρίζοντας από πριν, ποιος σου είπε εσένα, Ζαχαρία μου. Έγινε Φώτη, ναι. Φώτη μου, μόλις το είπες. Σάκη μου. Ομολογώ ότι δεν κάνεις καθόλου καλό management. Και γιατί, επειδή έφτιαξα έναν υπάλληλο ο οποίος κάθε μέρα αρκεί μια ώρα, αρκεί πάντα την ώρα που πέφτουν όλες οι παραγγελίες μαζί και εγώ τον έχω προειδοποιήσει πάνω από 20 φορές. Παρακατώ. Δεν έχει παρακάτω, είπα εκείνο που ήθελα να πω. Ναι, είπες τα μισά που εκείνα που έπρεπε να πεις. Ναι, τα άλλα μισά ποια είναι. Ο Μιχάλης Διολάρης ξεκίνησε από το σπίτι του καθυστερημένος και μετά από δική σου πίεση επανελειμμένη, έτρεχε στον δρόμο για να έρθει στη δουλειά του, με αποτέλεσμα να τον σταματήσει η αστυνομία και να τον οδηγήσει στον αστυνομικό σταθμό. Κατάλαβα. Και πώς αν που του την αστράψαν το πρόστιμο, δεν είναι αγριαστή να του το πιερώσουμε εμείς, Φερίπη. Γεια σου, Βέφα μου. Τι κάνεις, Μερούλα μου. Θράψεις, κόρη, Βέφα. Μεγάλη επιτυχία με τη δοξούλα μας. Αμα λάλης επιτυχία. Πάω για μεγάλο ντιαλ, κόρη. Ελπίζω να μένω με τον κοβί, γιατί θα μπορέσω να αναχαιτήσω τις αντανακλαστικές μου δυνάμεις και να φύτω χέρι μου έτσι ξανά στρώ για να σου γυρίσω μπάτσο. Όχι, κόρη, τον κοβί είναι βρέντο χόρκατο. Α, επιμένει δηλαδή στην άποψή της. Εσύ πού το ξέρεις, σε κρυφάκουες. Ναι, κόρη. Όχι, κόρη, μα χάνεις, επειδή είναι χόρκατος, δεν είναι χόρκατος. Και γιατί είπες καλότι να μου αστράψεις τον μπάτσο. Αστιεύκα, κόρη. Έτσι, άμα να αστιεύκω, να λέω και καμιά μπελάρα, να σου αστράψει τον μπάτσο. Τι με κοιτάζεις έτσι. Εν τέλος σε κοιτάζω, Βέφα. Με τα μάθηκα σου τα πυρηλωτά. Κορή, θέλεις τον πίσω, κορή. Μα ποιον πίσω, κορή, με έναν που λάλλεις. Τον κοβίν, κορή, θέλεις τον πίσω. Τι λάλλεις, αγάπη μου, εχώρισα τον αδιαμφισβήτητα, δεν τον θέλω. Εντάξει. Μέσα τώρα. Ποιος. Για ποιον μιλούσαμε, ρε Μυρούλα. Νομίζω, κορή, δεν τον είδα να φεύγει. Θέλεις να σου πω ήταν που έγινε και με τον κύριο Σοκράτη. Όχι, με κόφτη. Όχι, δηλαδή κόφτη με το ίδιο που με κόφτησε για τον κοβί, κόφτη με και για τον Σοκράτη. Το ίδιο, ίδια ανησυχία εγώ. Τελικά. Για να το τελειώνουμε, ο Μιχάλης γνωρίζετε ότι είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Για χαρασιό, ή έτσι κάνουν το φίλες. Όχι, φυσικά. Δεν κάνουν έτσι, φίλοι. Εγώ τον Μιχάλη είναι πρόσλαβα τον επειδή πολύ απλά ήταν άνεργος. Και εκείνος κάθε μέρα στείνει μας και εμείς αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε να τον καλύπτουμε για να καλύψουμε το κενό. Λέω την αλήθεια, ναι ή όχι. Λες ψέματα. Όπα, γιατί. Εγνωρίζεσαι από πριν, αγαπητέ μου Σάκη, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πρόβλημα με το ξύπνημα του. Οπότε έπρεπε να είσαι σχεδιάσει ένα plan B, και όχι να τρέχουμε και να γίνεται τη διάλυση κάθε φορά που αρκεί να ξυπνήσει ο Μιχάλη. Μάλιστα. Επειδή εσείς γνωρίζετε ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια, λοιπόν, για να το τελειώνουμε όπως είπα, θα πάω να βρω τον Μιχάλη, γιατί δεν τον έθιωξα για να τον έθιωξω, αλλά έθιωξα εδώ για να του δώσω ένα μάθημα. Γι' αυτό θα πάω να τον βρω εγώ ίδιος προσωπικά και θα το φέρω πίσω. Μπράβο, ρε Σάκης, είσαι το καλύτερο άνθρωπο και μάστρο του κόσμου όλο! Μπράβο, ρε Βελέ, respect, ρε Βελέ, συγχύρισες με τον άρο, Βελέ, ξένοι φίλοι, έτσι, μπράβο. Εντάξει, ρε Βελέ. Ναι, respect, άσυλα, ρε, ευκάλεσαι ο καπέλωνα. Εσάκη, πολλά σωστή κίνηση και πολλά σωστό τούτο μπορεί να πράξεις να κάνεις, διότι μπορεί να μας πάρει και εργατικό δικαστήριο του λάθους και αχέλη και αποζημίωση είναι, κατάλαβες. Εντάξει όμως, επειδή εγώ πρέπει να φύγω, θα έρθει σε λίγο μια κοπέλα που θα προσλάβουμε για delivery, γι' αυτό μπέστε της ότι θα καθυστερήσω για λίγο. Α, του καλέ. Κόρη, η κουβέντα που σου ελάλουν πριν με τη δόξα, πάμε για μεγάλον ντιαλ με τον κύριο Ζαχαρία. Α, ενδιαφέρθηκε και ο Ζαχαρίας. Και η δόξα μας, αμοιβαία τα αισθήματα λαλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Α,
Καφέ φρέτο καπουτσίνο είναι... Ναι, ντά, ντά, τούτο το καφέ δαμέ είναι δικό μας. Πολύ καλά. Ξέρετε αν είναι εδώ ο κύριος Ιάκωβος Πούντα. Α, τώρα κατάλαβα, ντά, ντά, ναι, το κύριος Πούντα. Μπείτε από το πόρτα εδώ και να το δείτε. Χαρασιο, σπασίπα. Σπασίκλα, σπασίπα. Κόρη. Γιατί σε μιλάς έτσι. Εν τέλος σε μιλώ. Σαν να ήσουν εσύ η Ρωσίδα και τότε μιλάνε τα καλύτερα τα ελληνικά που σένα. Εν το κατάλαβα, αλλά ξέρω ποια εντζίνη. Κι εγώ ξέρω. Εντζίνη που θέλει να τον παντρευτεί για να πιέει το ευρωπαϊκό το διαβατήρι. Για είσαι τον κόρη και εσύ να την παντρευτεί, να πιέει λιάρι άλλια, να κόψει μου την πουλόου σου, να με σε πελεκά συνέχεια. Εν είναι σωστό να τον αϊκούμε να κάνει έτσι βλακία. Κόρη, εν όμορφη εκείνη είναι. Εντάξει, είναι που άλλο θέλει ο Κοβής. Μια όμορφη κοπέλα. Πλούσια που να μου παντρευτεί χωρίς να τον αγαπά. Εντάξει, αν τον αγαπήσει τώρα, άλλη κουβέντα. Κορή, πρέπει να τη χαλάσουμε την δουλειά. Γιατί? Γιατί να με σου πει να μου κάνει το κατή. Δεν θέλω να την παντρευτεί. Ποιο μιλά τώρα στο τηλέφωνο. Καλάρ, θέλει να μου πεις εσού τώρα ότι ήβρες μία Ρωσίδα μπλούσια που δέχτηκε να σε παντρευτεί εσένα για να πιάει διαβατήριο. Μα πώς σε βάλε να σου τα παρέλνες όπως τα Ρωσικά το χωνέψε ρε. Ρε τι σου ήβρεν τούτη γενέκα εσένα ρε. Τι να που μου βρε θα τα εισποτές εσού. Ρε πόν να μου πουλήθει μαγκιάνε με τζεμούρι. Αλλά όπως δεν είσαι καλά πληροφορημένος, είναι τα άνθρωπα τους καλούν τα κοτσιά χάρκα. Για να δεχτεί τούτη γενέκα να κάνει τούν το πράγμα μαζί σου, φαντάσου τι στραόμουλα είναι ρε Κοβίξ. Δεν εξηγείται διάφορα. Λίπο τζία με ρε πάνε με. Ωπα ρε γόμπα. Πάνω σου. Πάνω μου καλό πάνω σου ρε. Αφού και λέμε πως τρέν τούτη. Μα ρε γόμπα ρε μα για τούτη που μου λάλεζε ότι είναι ζωγατά. Εντέτε καλό κέμπανε. Και έχεις την ιδέα, ρε Κοβίνς, Κουίνς, Κουίνς, ότι τούτη γενέκα είναι για τα δόντια τα δικά σου. Όχι ρε, για τα δικά σου, ρε. Εν πάση περιπτώσει, πάω έσω τώρα να χωρίσω τη Μύρια και να έρθω να με τούτη. Ναι ρε, έτσι να κάνω ρε. Πάω γιατί καρτερά με σύζυγο. Άισμε να πάω σε να... Σε παρακαλώ. Άισμε ρε, φτάξω ρυθμένο. Τι ακούπον μέσα στην τυχορώση. Γεια σου! Φύγε το να λοιπόν που έχουμε και άλλη αργία. Μα δεν θα μπορούσα να το κάνω τον το πράγμα. Πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο. Παίρνεις μια γυναίκα μόνο και μόνο για τα λεφτά της. Μα δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική της εμφάνιση, Σόκρατε. Μα μόνο η εξωτερική εμφάνιση μετρά, Ζαχαρία μου. Η προσωπικότητα, ο ψυχικός κόσμος αυτής της κοπέλας δεν μετρά για σένα. Μα όταν το κεφάλι είναι ρετηρέα κατοίκη των αγαπητέ μου Σοκράτη, θα τον κάνω τον ψυχικό κόσμο, δηλαδή. Στα τρία λεπτά έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Τι να βρεις άλλο, δεν έχει άλλο. Κατάλαβες τι σου λέω. Πάμε να κάνουμε έναν deal στο οικονομικό κομμάτι να τελειώνουμε. Ουσιαστικά δηλαδή, εξαγοράζεσαι. Όχι. Σε παρακαλώ, Σοκράτη, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Κοίτα, Σοκράτη, εμένα δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες. Ούτε οι άντρες. Τι θέλω να πω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ζω όπως θέλω εγώ, να κάνω ό,τι θέλω εγώ, ό,τι ώρα το θέλω εγώ, όπως το θέλω εγώ. Και για να το κάνω αυτό το πράγμα, πρέπει να έχω πολλά λεφτά. Μα λεφτά έχει, ο παπάς σου. Και τι πρέπει να κάνω εγώ, δηλαδή, να μπαίνω συνέχεια σε αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, να του ζητώ, να περιμένω να μου δώσει, ή να αναγκαστώ να τον σκοτώσω, να μας θανάτευμα, για να τον κληρονομήσω, και να μπερτέψω κιόλας. Κατάλαβες να μου σου λέω. Οπότε Σοκράτη μου κάνεις ένα γάμο έτσι ωραίο με μια πλουσία να πούμε. Κληρονομείς τα λεφτάκια σου για μέ. Βρίσκεις μια δουλειά στο εξωτερικό. Λείπεις πάρα πολλές φορές μακριά αγάπη μου. Δεν μπορώ να έρθω εγώ. Και έρχεσαι αυτό το μικρό χρονικό διάστημα στην Κύπρο. Ω, καλώς τες. Να σου πω λίγο ρε αγάπη. Είναι ωραία Κλεόπα. Εμπελάρα μου να μου πεις καταλάβω σε. Γίνεται να χωρίσουμε ανθρώπινα πολιτισμένα χωρίς καυκά ετσερεζιλίκια. Πότε ρε, όποτε θέλεις. Τώρα. Τώρα, τώρα πιάσ' το δικηγόρο σου να πιώσω εγώ το δικό μου να το κανονίσουμε. Αλλά να ξέρεις, η Ρωσίδα έτσι είναι σε να μπορεί να παρέν τον κόβει. Γιατί, εν να μεν ευρώ αλλήν καλύτερη και φοάσαι ρε. Α,
Ότι ρε, Κλεόπα, παρέτα με και εσύ, έχω δουλειά τώρα. Έχω πολλά σημαντική συζήτηση με τον κύριο Ζαχαρή. Να τα κάνουμε τη σώμα. Εγώ, φίλε μου, ξέρω ότι έχω κάνει έναν πάρα πολύ καλό deal. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ασφαλώς. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ούτως ή αλλιώς, εγώ είμαι εναντίον των δεσμεύσεων. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά, ούτε τα υλικά αγαθά. Από αυτά είμαι καλυμμένος. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Θέλω να καλυφθώ κι εγώ. Συγγνώμη, κύριε Ζαχαρία. Εντάξει, Μυρούλα μου. Πάρ' το του κοβί. Και γιατί δεν του το παίρνεις σε σουρά. Πάρ' το του κοβί, ρε, και με μιλάς. Πάρ' του το. Να του το πάρω, ρε. Άγιο. Κύριε Ζαχαρία μου, μίλησα με τη Δόξα και είναι σύμφωνη με όσα ζήτησες, υπό έναν όρο που νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο για σένα. Σε παρακαλώ, πες μου τον όρο. Ζήτησε μόνο να πάτε έναν ταξιδάκι στο φεγγάρι. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο για σας να το κανονίσετε. Που λες, φίλε μου, εγώ μόνο αν έρθει μια γυναίκα που να χτυπήσει τις καμπάνες μου να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ την πιθανότητα δέσμευσης. Ανέλε, Κλεόπα! Ήρθε η κοπέλα για τον delivery! Ήρθε ο Σάκης! Εσύ είναι τσάι που έχεις μάθει από τον ύμνο κι εγώ να αράζω να αναφέρω τα πουτσίνο. Εσύ είναι τσάι που έχεις μάθει από τον ύμνο κι εγώ να αράζω να αναφέρω τα πουτσίνο. Εσύ είναι τσάι που